Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Επεισόδια ξέσπασαν το μεσημέρι σε συγκεντρώσεις που έγιναν σε διάφορες πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη κουκουλοφόροι πέταξαν βόμβες μολότοφ στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κροτουλάμψης. Ένταση υπήρξε και στην Πάτρα αλλά και στα Προπήλαια. Έξι χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμηνώντα Κορκονέα και χιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν το παρόν στα Προπήλαια. Η πορεία βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ξέσπασε ένταση. Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες εναντίον των αστυνομικών και εκείνοι απάντησαν με χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Στη Θεσσαλονίκη, κουκουλοφόροι έσπασαν μάρμαρα από την πλατεία Αριστοτέλους και επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών. Έστησαν οδοφράγματα με κάδους, έβαλαν φωτιά και πέταξαν βόμβες μολότοφ. Και πάλι οι άντρες των ΜΑΤ απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Σε γνωστό πολυκατάστημα, τα εμπορεύματα έπιασαν φωτιά από τη ρήψη μολότοφ. Έντρομοι οι πελάτες έτρεξαν να σωθούν. Άντρες της αστυνομίας προχώρησαν σε προσαγωγές. Ένταση και στην Πάτρα. 200 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ στις δημιουργίες των ΜΑΤ μπροστά από το δικαστικό μέγαρο. Ένα βίντεο που αποτυπώνει τις εικόνες στα στενά των εξαρχείων λίγη ώρα μετά το θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου ήρθε στο φως. Σε ένα φόντο φλεγόμενων κάδων διακρίνεται και ο 15χρονος τότε Νίκος Ρωμανός, ο στενός φίλος του Αλέξη Γρηγορόπουλου που ήταν μαζί του την ώρα που άφησε την τελευταία του πνοή. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Στα Προπήλαια, όπου αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση αντιεξουσιαστών, βρίσκεται η Χαρά Γιαννοπούλου. Χαρά, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα που μιλάμε? Έχει συγκεντρωθεί ένα πλήθος περίπου 500 ατόμων μέχρι στιγμής μπροστά ακριβώς από τα Προπήλαια, με κεντρικό πανό υψωμένο Δεκέμβρη στην αγώνα στη ζωή ενάντια στον θάνατο από την αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας. Μηνύματα που αναφέρονται τόσο στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 6 χρόνια μετά την δολοφονία του Σεξάρχη, αλλά και τον αγώνα που δίνει ο απεργός Τίνας Νίκος Ρωμανός. Η Πανεπιστημίου, να πούμε ότι είναι ακόμα ανοιχτή στην κυκλοφορία, δεν έχει συγκεντρωθεί ακόμα όλος ο κόσμος, ωστόσο ανεβαίνουν μπλοκ από το ένα διάζωμα του Πανεπιστημίου αλλά και της Αυγή και κατευθύνονται προς τα εδώ. Παίρνουν τη Σκυτάλη για τη δεύτερη μεγάλη πορεία αμέσως μετά την Συρηδική, η οποία ολοκληρώθηκε στο κέντρο τουλάχιστον της Αθήνας χωρίς επεισόδια, με το κύριο Σώμα να διαλύεται ομαλά στην Ομόνια. Μάλιστα, λοιπόν, Χαρά, για οτιδήποτε νεότερο βεβαίως μας ενημερώνεις. Τώρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση βρίσκεται ο Νίκος Κουντούρης. Καθώς, Νίκο, από χθες το βράδυ έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός και εκείνο που προβληματίζει περισσότερο την αστυνομία είναι το απόψινό συλλαλητήριο και η αποφυγή σφοδρών επεισοδίων περασμένων ετών. Ακριβώς, γιατί φέτος η έκτη θλιβερή επέτειος από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου συνέπεσε με την απεργία πείνας που κάνει εδώ και αρκετές ημέρες ο φίλος του, ο Νίκος Ρωμανός. Γι' αυτό και όλη η αστυνομία στην Αττική βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Ακούσαμε λίγο νέο κόσμος αυτή την ώρα στα Προπήλαια. Δεν έχουν κλείσει ακόμα οι κεντρικοί δρόμοι, ούτε εδώ η λεωφόρος Αλεξάνδρας που βρισκόμαστε. Έχουν δοθεί, να σου πω, εντολές στις αστυνομικές δυνάμεις σε περίπτωση εκτρόπων να επιδείξουν σύνεση και αυτοκυριαρχία, αλλά και να πάρουν μέτρα αυτοπροστασίας. Επίσης, γίνονται συνεχώς περιπολίες σε ευαίσθητα σημεία, ενώ προσπαθούν οι αστυνομικές δυνάμεις να αποτρέψουν και τον κίνδυνο να γίνουν καταλήψεις σε δημόσια κτίρια ή πανεπιστήμια. Επίσης, σε συναγερμό βρίσκεται και η Τρομοκρατική Υπηρεσία. Αυτό που μπορώ να διακρίνω εδώ από τους επιτελείς Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής είναι μια ανησυχία, θα έλεγα, για το τι θα γίνει όταν ολοκληρωθεί η πορεία. Καθώς, όπως λένε, στην πορεία, εάν κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν έκτροπα, μπορούν οι αστυνομικές δυνάμεις, τους έχουν υπό αυστηρό κλειό. Όταν όμως ολοκληρωθεί η πορεία και οι ομάδες αυτές των ατόμων που επιθυμούν να προκαλέσουν ταραχές διασπαστούν και κατευθυνθούν σε διάφορα σημεία της Αττικής, τότε εκεί τα πράγματα μπορούν να γίνουν ανεξέλεκτα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ανησυχία που σας περιέγραψα. Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και με τους δυο σας, όπως και με τους υπόλοιπους συναδέλφους που βρίσκονται στα σημεία του ρεπορτάζ. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν πολύ. Συνάντηση τώρα με τους γονείς του απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού. Θα έχει τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός. Και για το πόσο κανονίστηκε το ραντεβού θα μας πει ο Γιάννης Τρουπής.
Γιάννη. Αλεξάνδρα, η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είχε μόλις τελειώσει όταν ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για ένα τηλεφώνημα που είχε γίνει, που είχε γίνει πριν από λίγα λεπτά από το τέλος της συνεδρίασης στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για ένα τηλεφώνημα από το δικηγόρο της οικογένειας του Νίκου Ρωμανού, ο οποίος τηλεφώνησε στο Μέγαρο Μαξίμου και σήμερα πληροφορίες ζητούσε, μετέφερε καλύτερα, το αίτημα των γονιών του Νίκου Ρωμανού να δουν τον Πρωθυπουργό. Αμέσως λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μόλις ενημερώθηκε για αυτό το αίτημα, ανταποκρίθηκε και έτσι η συνάντηση ορίστηκε για το πρωί της Δευτέρας στις 11. Όπως μας μεταφέρουν μάλιστα αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός δεν μπορούσε να αρνηθεί σε ένα τέτοιο αίτημα, ειδικά όταν το αίτημα αυτό έρχεται από γονείς. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Νίκος Ρωμανός συνεχίζει για 27η μέρα την απεργία πείνας. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η κατάσταση της υγείας του είναι οριακή και σε λίγο μη ανατάξιμη. Το θέμα προκαλεί προβληματισμό και ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για το εάν, με βάση τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας, οι γιατροί οφείλουν να παρέμβουν αν απειληθεί η ζωή του. Ο Νίκος Ρωμανός αργοσβήνει, συνεχίζοντας την απεργία πείνας για 27η ημέρα. Στο πλευρό του, οι γονείς του. Η κατάσταση της υγείας του, όπως λένε, είναι κρίσιμη και σε λίγο μη ανατάξιμη. Κάτι που επιβεβαιώνεται από συνεχείς εργαστηριακές εξετάσεις. Μαγνητική εγκεφάλου, ειδική εξέταση νευρικού συστήματος. Σε συνέντευξή του στο Έθνος της Κυριακής, ο πατέρας του Ρωμανού, ερωτηθείς αν σε μια οριακή στιγμή για τη ζωή του Νίκου θα έλεγε στους γιατρούς να του βάλουν ρο, απαντά. Δεν ξέρω. Σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή μπορεί και να το έλεγα. Σώστε το παιδί μου. Σώστε το παιδί μου. Μπορεί και να το έλεγα. Στην πολύ κρίσιμη στιγμή όμως. Γιατί πονάω. Η μητέρα του πονάει πολύ περισσότερο από μένα. Η πλευρά Ρωμανού καταγγέλει μεθοδεύσεις κύκλων που θα ήθελαν να δουν τον Ρωμανό να μην έχει σώα στα σφρένας ή να έχει αυτοκτονικές τάσεις, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως νομικό αίρισμα για την υποχρεωτική του σύντηση. Κανένα εγκεφαλογράφημα δεν έδειξε καμία αλλίωση. Πρόκειται για ψεύδος και μάλιστα μεθοδευμένο, έτσι ώστε να μας συμπαρασύρει όλους σε γεγονότα ή σε κρίσεις ή σε εκτιμήσεις ότι ο άνθρωπος αυτός δεν στέκει καλά στα μυαλά του. Αυτό είναι μεθόδευση και αυτό το καταγγέλουμε. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Ιατρικής Διοντολογίας, ο γιατρός δεν επιτρέπεται να προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη συνένεση του ασθενή. Υπάρχει εξαίρεση στις επίγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν μπορεί να ληφθεί συνένεση ή είναι οριακή η κατάσταση της υγείας ώστε να απειλείται η ζωή του. Το θέμα προκαλεί προβληματισμό. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για τους απεργούς πείνας ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τον Παγκόσμιο Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος έχει διακηρύξει ότι η βούληση κάθε ασθενούς υπερισχύει κάθε προσπάθειας γιατρού για την ανάνυψη του ασθενού. Ο Νίκος Ρωμανός περιμένει αν και πότε θα ασκηθεί ανέρεση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στην απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά που το απαγορεύει τις εκπαιδευτικές άδειες. Διαμήνυσε ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημά του, μια που θεωρεί, όπως είπε, την εξαποστάσεως εκπαίδευση φυλακή μέσα στη φυλακή. Την Τρίτη αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις σπουδές των εγκλήστων. Για αυτήν πάντως, κόντρα ξέσπασε σήμερα στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Δικαστών και Εισαγγελέων μεταξύ του Χαράλαμπου Αθανασίου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η πολιτεία αυτό μπορεί να κάνει, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, και αυτό κάνει. Από εκεί και πέρα βρεθεί κάποιος να πει να μπορεί να γίνει και αυτό και θα το κάνετε. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη ζωή ενός νέου ανθρώπου. Θα είναι μια κοιλίδα και ένα τραύμα ανεπούλωτο στη δικαστική ιστορία και στην σύγχρονη ιστορία αν ο άνθρωπος αυτός χάσει τη ζωή του την ώρα που εκκρεμεί ένα δίκαιο αίτημά του. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών τάχθηκε υπέρ του αιτήματος του Ρωμανού. Θα έλεγα να του δοθεί άδεια για να μπορέσει να έρθει στο Πανεπιστήμιο, να έρθει σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να δει άλλα παιδιά της ηλικίας του και αυτός ο φοβερός θυμός που τον διακατέχει να μπορέσει να βρει μια διέξοδο. Μάλιστα. Αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της Πέμπτης ΕΛΜΕ Αθήνας, που καλεί σε εξέγερση, αμφισβητεί το πολίτευμα, καθιβρίζει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ για τον Νίκο Ρωμανό γράφει.
Έφτισε στα μούτρα τους βασανιστές του και τους πολιτικούς τους προϊσταμένους, που φτάνουν μέχρι και τον αγωνιστή πρόεδρο της σημερινής δημοκρατίας. Όταν η τυραννία είναι νόμος, η εξέγερση δεν είναι απλά ο τρόπος ζωής που έχει το περισσότερο νόημα, αλλά γίνεται καθήκον. Είναι αδιανόητο άνθρωποι που θέλουν να αποκαλούνται εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του μίσους, να επιβραβεύουν εγκλήματα, να ξεσηκώνουν την νεολαία, να υπερασπίζονται την τρομοκρατία και να αμφισβητούν τους νόμους. Η συνέχεια δόθηκε στη Βουλή. Καλούν τους μαθητές να φτύνουν τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον οποίο θεωρούν δίθεν αγωνιστή. Χαρακτηρίζουν το κράτος στους νόμους του οποίου έχουν ορκιστεί πίστη ως κράτος δολοφόνων. Και καλούν τους νέους, τους μαθητές τους δηλαδή, σε εξέγερση εναντίον αυτής της τυραννίας και του κράτους δολοφόνων. Και όλα αυτά μια μέρα πριν την επέτειο του θανάτου του Γρηγορόπουλου. Αυτά δεν περνάνε εδώ πέρα. Η δημοκρατία, τα κινήματα, οι εκδηλώσεις που θα γίνουν αύριο, που πιστεύουμε πως θα είναι μαζικές και ειρηνικές, θα δώσουν την απάντησή τους σε αυτό το κλίμα. Τις τελευταίες ημέρες συνεχίσουν οι συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον Νίκο Ρωμανό. Οι πορείες, οι καταλήψεις δημοσίων κτηρίων από αντιεξουσιαστές, αλλά και οι εμπριστικές επιθέσεις και τα επεισόδια. Ο Λεωνίδας Καλλιδόνης είναι μαζί μας για να μας πει για την οριακή κατάσταση της υγείας του Νίκου Ρωμανού. Ωστόσο, όπως έλεγες και χθες, Λεωνίδα, κανείς από τους γιατρούς δεν αναλαμβάνει να του χορηγήσει τροφή, ιδιαίτερα το καυτό αυτό διήμερο. Αλεξάνδρα, πέρα και πάνω από οποιαδήποτε επικοινωνιακή λογική, υπάρχουν οι γιατροί του Γενικού Κρατικού, οι οποίοι έχουν μπροστά τους έναν ασθενή 56 κιλά από 73 πριν σχεδόν ένα μήνα, έναν ασθενή που η πίεσή του κυμαίνεται από το 4 έως το 9, έναν ασθενή που κάνει τουαλέτα στο κρεβάτι διότι απλά δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Εν τέλει, έχουν έναν ασθενή τον οποίο θέλουν να τον βοηθήσουν, αλλά ο ίδιος δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί τους, τουλάχιστον όσο έχει τις του. Μόλις προχθές είχε λιποθυμικό επεισόδιο και οι γιατροί ορθώς παρενέβησαν χορηγώντας του ορό με ηλεκτρολίτες. Στη συνέχεια όμως το είδαμε όλοι, τους έβγαλε. Δεν είναι σίγουρο αν θα επαναληφθεί, νομίζω πως θα επαναληφθεί. Άλλωστε το τελευταίο υπερηχογράφημα θηρεοειδούς το οποίο υποβλήθηκε έδειξε στα όρια τους τους τραχυλικούς και σιελογόνους αδένες ως συνέπεια της αφυδάτωσης, αλλά και οι βιοχημικές εξετάσεις έδειξαν κατακρύμνηση φωσφόρου, μαγνησίου και ασβεστίου ακριβώς λόγω της ασιτίας. Κάτι που ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να προκαλέσει πολυοργανική ανεπαρκία. Μάλιστα, Λεωνίδα, να σε ευχαριστήσουμε. Και να δούμε τώρα με την Ντίνα Τσουκαλά πότε σε περιπτώσεις απεργίας πείνας, Ντίνα, ο νομοθέτης επιβάλλει την παρέμβαση των γιατρών. Τόσο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας όσο και ο νομοθέτης έχουν προβλέψει με σαφήνεια πως οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν σε ιατρικές πράξεις όταν απειλείται ευθέως η ζωή ενός ασθενούς, ακόμη και στην περίπτωση απεργίας πείνας. Όταν ο απεργός πείνας φτάνει σε οριακό σημείο για την ίδια του τη ζωή, τότε σύμφωνα με το άρθρο 12 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας, αυτό ισοδυναμεί με απόπειρα αυτοκτονίας. Και δεν είναι η μοναδική εξαίρεση για την οποία δεν απαιτείται η συνένεση του ασθενούς προς τους γιατρούς προκειμένου να προχωρήσουν σε κάποια ιατρική πράξη. Επιπλέον, ότι σύμφωνα με το νόμο 3418 του 2005 αλλά και το άρθρο 306 του κώδικα ποινικής δικονομίας, οι γιατροί οφείλουν να σώσουν τη ζωή ενός ασθενή, καθώς διαφορετικά θα διωχθούν, μπορεί να διωχθούν για έκθεση ασθενού σε κίνδυνο. Επιπλέον, θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με το σοφρονιστικό κώδικα και δι' το άρθρο 31, αυτό ακριβώς προβλέπεται και στις περιπτώσεις απεργίας πείνας. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα λεπτό θέμα που απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα.